ζωή σου να εκπροσθέσει εναντίον των Περσών και να πάρει τον το Δήμιο Σταυρό να τον επαναφέρει εκεί όπου ήταν, δηλαδή στο ναό των Ιεροσολύμων, εκείνο πλέον που είχε ανοικοδομήσει η Αγία Ελένη και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, και να τον υψώσει και πάλι με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια και τιμέ για να τον προσκυνούν έξωτε όλοι οι χριστιανοί. Αυτό λοιπόν το γεγονός εορτάζομαι σήμερα. Της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού εις το ναό των Ιεροσολύμων από μέρους του Πατριάρχου των Ιεροσολύμων και όπως αναφέρεται στο Συναξάρι, βλέποντας ο λαός και πάλι τον Τίμιο Σταυρό να υψώνεται από τα χέρια του Πατριάρχου των Ιεροσολύμων, ανεπόλυσε το Κύριε λέει, αυτό δηλαδή το οποίο αναφορούμε και ψάλλουμε και εμείς κατά την ώρα τα Λευκοπία, υψώνομαι και κατεβάζομαι τον Τίμιο Σταυρό εις βοήθεια όλων των παρόντων και προσευχομένων, αλλά και όλου του πληρώματος της Εκκλησίας. Αυτό το κοσμοσωτήριο πραγματικά γεγονός περιέχει βαθιά συναισθήματα πίστης, χαράς και θλίψης συγχρόνως. Άλλωστε, πάντα η Μεγάλη Παρασκευή και τα Άγια Πάθη του Χριστού φέρουν αυτά τα δύο συναισθήματα. Από τη μια τη θλίψη και από την άλλη τη χαρά. Θλίψη γιατί ο άνθρωπος ο ίδιος αγνωμονώντας για τα ευεργετήματα Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Θεού ημών, ο ίδιος λέει ο άνθρωπος εσταύρωσε τον ευεργέτη του, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να αφήνει τίποτα άλλο από τη λήψη, αφού ο ευεργετητής συμπεριφέρεται τόσο αγνώμονα και άχαρα εναντίον του ευεργέτη του, ώστε τον οδηγεί στο πιο ατιμωτικό θάνατο, στο σταυρό. Τη λήψη λοιπόν από τη μια αισθανόμαστε πάντα όταν εορτάζουμε η εορτή που έχει σχέση με τη σταύρωση του Κυρίου καθώς και τον Τίμιο Σταυρό. Συγχρόνως όμως μπορούμε να νιώθουμε, δικαιούμαστε να νιώθουμε και χαρά, γιατί αυτή η σταύρωση του Χριστού ήταν ένα παροδικό γεγονός, το οποίο κράτησε λίγες μόνο ημέρες ή ώρες θα λέγαμε, γιατί κορυφώθηκε και ολοκληρώθηκε με την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι λοιπόν, σήμερα που τιμούμε και εορτάζουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μπορούμε να αισθανόμαστε αυτά τα δύο συναισθήματα. Λήψεως, χαράς, καρμολύπης, όπως τη λέει ο υμνογράφος ή στην εκκλησιαστική γλώσσα. Δεν είναι τις παρούσεις να πούμε περισσότερα πράγματα. Εκείνο που αξίζει τον κόπο να πάρουμε και να θυμηθούμε φεύγοντας και ολοκληρώνοντας αυτή την σπουδαία εορτή είναι ότι τον Τίμιο Σταυρό η Εκκλησία μας τον έχει αναγάγει στο πιο ιερό σύμβολό της. Γι' αυτό τον βάζει στα πιο σπουδαία σημεία της ζωής των χριστιανών. Τον βάζει στις εκκλησίες, ψηλά, μέσα στο ναό και έξω από το ναό. Τον τοποθετεί σε υψώματα, τον τοποθετεί στους τάφους των νεκρών μας. Το τοποθετούμε πάνω στο σώμα μας. Βέβαια εδώ να πούμε ότι το τοποθετούμε τις περισσότερες φορές για να δείχνουμε την αξία του ως χρυσό και ως μέταλλο και όχι ως σύμβολο. Πράγμα το οποίο αξίζει τον κόπο να αναστρέψουμε εμείς και όσοι μπορούμε το σταυρό επάνω μας στο μυαλό μας να πηγαίνει όχι στο κόσμο μας αλλά στο σύμβολο σταυρό πάνω στο οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός την χάρη και την γλωσία του οποίου ζητούμε φέροντας το σταυρό επάνω μας, αλλά κυρίως λέω εκτός από το να τοποθετούμε και να φέρουμε το σύμβολο του σταυρού και πάνω μας, αξίζει τον κόσμο και πρέπει να το έχουμε μέσα στην καρδιά μας, στην ψυχή μας και στο νου μας, σε όλη την ύπαρξή μας και στις μεν δυσκολίες της ζωής μας μπορούμε να επικαλούμεθα τη χάρη του ζωτιού και του
πρέ τόσο νημάστη δυνάμει σε ψάλα με πριν από λίγο, αυτό μπορούμε να λέμε και κάθε δύσκολη στιγμή τη ζωή μας κάνοντας το σταυρό μας, αλλά όχι μόνο στις δύσκολες στιγμές και στις ευχάριστες στιγμές για να δοξάζουμε τον Θεό, να ευχαριστούμε τη χάρη του που μας δίδει αυτή την ευκαιρία και τις προσωπικές μας νίκες. Εύχομαι η χάρη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να δυναμώνει όλους μας τη συναγώνα και την αγωνία που περνά καθένα μας και στην προσπάθεια μικρών και μεγάλων να ενισχύει λοιπόν, να ευλογεί και να σφραγίζει ολόκληρα τη ολόκληρη τη ζωή. Ευλογία Κυρίου και Έλεος, έλθω την άφηλη με την χάρη και φλανθεμία πάνω την ίδια ή και εις αιώνα την αιώνα. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, εμπίσημα δόξα σε Χριστός ο αληθινός ο Σιμών, σε πρεσβείας της Παναχράμου και Παναμόμαγιας ο Μητρός, τι αδυνάμει του τιμίου και ζωτιού σταυρού, που και την παγκόσμια ύπνος συνεωφάζουν με δυνάμει και των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Σάρων και Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων του Πατέρων Ιωαννίν και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννων και του Σκόπου του Σκόπου του Σκόπου και αυτήν της Αγωγία να τελέσαμε και πάντως των Αγίων, πρέπει και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ρεήμων Θεός. Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδια φυλάξε πάντα σε μας. Ευχαριστώ.